Καλησπέρα σε όλους, 27 πέμπτου πάμε να κάνουμε το HOMEWOD. Έχουμε 15 λεπτά να κάνουμε μια πυραμίδα προς τα πάνω, όπου φτάσουμε. Οι επανάληψεις πάνε 6, 12, 18, 24, 30, όπου προλάβουμε. Τρεις ασκήσεις. Η πρώτη είναι alternate dumbbell snatch. Ξεκινάω από κάτω, γόνατα κοιτάνε έξω, σχεδόν ψηλά, βλέμμα μπροστά. Το άλλο χέρι στο πλάι για να μην ίσχυε πλάτη μου. Πάω πάνω, αλλαγή. Ακουμπάω κάτω. Κρατάω το βαράκι κοντά στο σώμα μου, εδώ είμαι. Πάντα την επιλογή να δουλέψω με τα μπουκάλια μου. Αν δεν έχω βαράκι, με ένα μαγιά αντικείμενο που το ξέρω. Εάν έχω δυστυχία από τη μέση μου, δεν χρειάζεται να ξεκινάω από κάτω. Μπορώ από ψηλά. Το βαράκι κοντά μου. Κάνω τις πρώτες 6 επαναλήψεις. Και αν το βαράκι είναι το αντικείμενο. Από τις άκρες ψηλά κρατάω καλά, όχι εδώ, τέρμα κλειδωμένα. Και θέλω προβολές εναλλάξ, μπροστά. Έχω πάντα την επιλογή να μην πάω τέρμα κάτω, αν έχω ευαισθησία με τα γόνατα. Εάν οι αρχάροι δυσκολευόμαστε στο κλείδωμα, κρατάμε εδώ και κάνουμε τις προβολές. Μπροστά. Ή και τέρμα κάτω είναι εντάξει τα πράγματά μου. Στη συνέχεια μπέρμπεις απλά. Ακουμπάω, σπρώχνω, ξαπλώνω, μαζεύω, αλματάκι. Εδώ. Έχω πάντα την επιλογή, αν δεν θέλω να ξαπλώνω και να μαζεύω, αν τραβάει λίγο η μέση, καρεκλάκι. Σπρώχνω, ξαπλώνω, μαζεύω, αλματάκι. Κάμψη, αλματάκι. Ή και χωρίς αλματάκι. Βήμα, βήμα, κάμψη, βήμα, βήμα, ισιώνω. Και ξανά. Όλα αυτά από 6. 12, 18, 24, ό,τι προλάβω μέσα στο 15 λεπτό. Παίρνω 6 λεπτά διάλειμμα και μπαίνω σε ένα δεύτερο κομμάτι, στο οποίο δουλεύω ένα λεπτό, κάθομαι 30 δευτερόλεπτα. Μέσα στο λεπτό έχω να κάνω όσες επαναλήψεις προλάβω από alternate devil press. Ξεκινώ από κάτω, σπρώχνω, ξαπλώνω, μαζεύω, γόνατα έξω, μέσα, ψηλά. Κάνω την αλλαγή στο κατέβασμα. Ακουμπάω. 60 δευτερόλεπτα όσες επαναλήψεις προλάβω. 30 δευτερόλεπτα κάθομαι. Για τα devil press, έχω πάντα την επιλογή. Καρέκλα. Κάμψη. Μέσα. Ψηλά. Αλλάζω. Κάμψη. Μέσα, ψηλά. Ένα λεπτό δουλεύω, 30 δευτερόλεπτα κάθομαι. 5 φορές γίνεται αυτό. Στη συνέχεια, έρχομαι κάτω. 6 λεπτά διάλειμμα και μπαίνω for quality, 4 διαφορετικά λεπτά. Πρώτο λεπτό. Έρχομαι σε σημείο που να πάνε καλά οι πλάτες μου, έτσι η μέση μου στον αέρα. Έχω πατήσει τα πόδια κοντά στο σώμα, κάτω από τα γόνατα, να ανοιχτέρνεις μου. Ανοιχτώ το πάτημά μου. Βάζω το βάρος σε ένα σημείο που να μην πονάει, έχω κοκαλάκι λίγο προς το μυρό. Εντάξει, από αυτή τη θέση έχω να κάνω μισά πυραμίδα, δηλαδή ξεκινάω από κάτω, κάνω ένα μισό. Κάτω, ανεβαίνω δύο, μισά. Κάτω, ανεβαίνω τρία, μισά. Τέσσερα μισά, πέντε μισά, ό,τι προλάβω σε ένα λεπτό. Με το που περάσει το λεπτό, ξαναξεκινάω από την αρχή και επαναλαμβάνω το ίδιο. Ένα μισό, δύο μισά ψηλά, πάντα πιέζω από να τέξω. Όλο αυτό, αν μου φαίνεται πολύ, μπορώ και χωρίς βάρος, σχεδόν την κίνησή μου εδώ. Αμέσως μετά, τρίτη άσκηση. Έχω να κάνω side, arm and leg step push-ups, δηλαδή βηματάκι πλάι με κάμψη. Το δείχνω. Εδώ, διαγώνιο. Έχω κλειστά πόδια, κλειστά χέρια. Ανοίγω ταυτόχρονα χέρι και πόδι πλάι. Πέφτω στην κάμψη. Μαζεύω. Και απ' την άλλη. Εάν μου είναι πολύ δύσκολο, δεν θέλω να εστιάσουμε στις κάμψεις, αλλά στην πλάγια μετακίνηση. Προτιμώ να μην γίνει κάμψη και από τώρα να κάνω πλάγιο βήμα. Ένα. Μαζεύω. Μαζί πόδι και χέρι. Εντάξει. Για λίγο πιο εύκολο, το ίδιο εδώ, στη μέση του καραπέτσι καρέκλας, μικρό βηματάκι,
κλιματάκι, να λιώσουμε λίγο τον κορμό, λίγο τα χέρια. Τελευταία άσκηση. Παράκι, κάτω. Έχω φτιάξει ένα χώρο. Έχω σηκώσει λίγο λεκάνη, έχω σηκώσει λίγο τους ώμους, ούτως ώστε στη μέση να μπαίνει κάτω καλά με το έδαφος. Σφιχτή κοιλιά. Από αυτή τη θέση, μικρή κίνηση, ψαλιδάκια, flutter kicks, μικρά. Προσπαθώ να εξαντλήσω όλο το λεπτό κάνοντας αυτό. Μπορώ και χωρίς βάρος. Αν και αυτό είναι δύσκολο, μπορώ ισορροπία. Αν και αυτό είναι δύσκολο, ισορροπία εδώ. Αν και αυτό είναι δύσκολο, γόνατα κοντά, ισορροπία εδώ. Το προτιμώ. Παιδιά, τρεις φορές το έχουμε και αυτό. Συνεχίζουμε δυνατά.